Κάτσε. Φεύγει μπάλα από το Σταυρόπουλο. Ένα σουτ το οποίο καταλήγει στον Βάρντα. Out. Στο 5. Βάρντα, προσποίηση και δεύτερη, πολύ ωραία. Άλλη μια πάσα και το σουτ διώχνει ο Κότνικ. Μακριά ο Σαραμαντάς. Για να δούμε εδώ. Έλα. Φεύγει κανονικά ο Βάρντα, φαίνεται από τις γραμμές του γηπέδου. Η πολύ ωραία τρίπλα του και η πάσα για το σουτ από τον Φατιόν ακριβώς πάνω στον Κότνικ. Για να δούμε όμως εδώ τον Άρτσε, ο οποίος πλησιάζει. Καμαρά. Στο 37 η μπάλα φεύγει out, χωρίς να ενοχληθεί ο Κρίστινσον. Κόρμπος παίζει γρήγορα, Ραμπούλη. Ωραία, αλλάζει κατεύθυνση ο Γεωργιάνος. Αφήνει για τον Μαξίμοβιτς, δεν προλαβαίνει να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Αλλάζει με τον Καμαρά. Μαξίμοβιτς, γκολ! Στο 56! Πρώτη τελική προσπάθεια για τον Πανιόνιο στο δεύτερο ημίχρονο, 1-0. Ο παίκτης που έκρινε το περσινό μάτς δίνει προβάδισμα και στο φετινό. Τελείο Κάτσε για την κεφαλιά, δίπλα από την εστία του Κότνικ. Μιχαήλ γυρίζει στην άμυνα. Στο 59 η απάντηση της ΑΕΛ. Το φάουλ του Τελείο Κάτσε φυσικά. Με πάσα χαμηλά. Ο Ζίφκοβιτς θα σκάψει, η μπάλα περνάει και στο δεύτερο δοκάρι μια κεφαλιά διώχνει ο Κότνικ και στη συνέχεια απομακρύνει ο Σταυρόπουλος. Κι άλλο φάουλ. Στο 61, δύο στατικές φάσεις, δύο απειλές από την ΑΕΛ. Πάσα δεν πέρασε από την ωραία προβολή του Σταυρόπουλου και ο Κόρμπος με τη μία έχει δει τον Τσιλούλη. Λείπει από την άμυνα ο Ζίφκοβιτς, βγαίνει με τον Μιχαήλ μπροστά του, Τσιλούλη, σε ένα σουτ, out, στο 66. Και ο Ραμπούλης πάει με τη μία για τον Τσιλούλη. Απέναντι είναι ο Καμαρά μόνος, το Τσιλούλης τώρα τον είδε και του δίνει την μπάλα. Γύρισε ο Καρανίκας, Καμαρά κρατά. Φτάνει ως την περιοχή και σουτάρει με τα πόδια ο Κρίστινσον σε κόρνερ, στο 72. Άλλη μια διαγώνια μεγάλη παλιά για τον Βάρντα. Μιλοσάβλεβιτς το σκέφτεται. Δεν το κάνει καν η πάσα. Τώρα το σουτ. Ο Κότνικ θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Στο σουτ του Φιλίπποβιτς. Ζίφκοβιτς. Φάουλ δίνει ο βοηθός. Στο 78 βλέπει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και αποβάλλεται από το παιχνίδι. Λίο Φιλίπποβιτς, καλή εκτέλεση στα πίσω η κεφαλιά δίπλα από την εστία του Κότνικ. Out. Ο Μπράλιτς έχει βρει την μπάλα. Κάτσε. Πολύ δυνατή η παλιά. Ευαγγέλου απομακρύνει πάνω στον Βάρντα, ο οποίος γυρίζει στο δεύτερο δοκάρι για την κεφαλιά του Μιλοσάβλεβιτς στα χέρια του Κότνικ.